Έτσι, οι πρωταγωνιστέ του νέου Πανεπιστήμιου Δυτική Αντική, που θα αποτελέσει βαρόμετρο φέτο για την κίνηση των βάσεων εισαγωγή στα Ιδρύματα Ανώτερη Εκπαίδευση τη χώρα, αλλά και την κατάργηση του επιστημονικού πεδίου των παιδαγωγικών τμήματων που μοιράστηκαν στα υπόλοιπα παιδεία, οι πανελλαδικέ εξετάσει θα γίνουν την Παρασκευή 8 Ιουνίου για τη μεγαλύτερη κατηγορία των διαγωνιζόμενων, του τελειόφιτου του Λυκειού. Μία ημέρα νωρίτερα στι 7 του μήνα, οι εξετάσει θα ξεκινήσουν για του υποψηφίου από τα επαγγελματικά λύκια που φέτο έχουν κατά 5% περισσότερε σχέσει με πέρσι στα πανεπιστήμια, λόγω του Πανεπιστημίου Δυτική Αντική που προέκυψε από τη συνένωση. Τον ΤΕΗ Αθήνα και Πυρεά. Έτσι, 103.000 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών θα συμμετάσχουν στι πανελλατικέ εξετάσει διεκδικώντα τι 74.692 θέσει ακτέων που προσφέρει το Υπουργείο Παιδεία στα τμήματα νότια τη εκπαίδευση τη χώρα. Περίπου 4.000 περισσότερε από την περσινή εξεταστική διαδικασία. Την περίοδο των εξετάσεων θα αξιοποιηθούν περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί, κάτι που φανερώνει το μέγεθο τη κινητοποίηση για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα τη χώρα, με 1.000 εξεταστικά κέντρα ανά τη χώρα και 113 βαθμολογικά κέντρα. Πρόεδρο τη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων θα είναι και φέτο καθηγητή Πανεπιστημίου και πρόσφατα μέλο τη μεγάλη κοινότητα τη Ακαδημία Αθηνών, κ. Ζάσιο. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των θετικών επιστημών, όπου αναμένονται φέτο μεγάλε εκπλήξει, φέτο διαμορφώνται συνθήκε ελεύθερη πρόσβαση καθώ θα παρατηρηθεί το φαινόμενο ο αριθμό εισακτέων να είναι οριακά υψηλότερο από τον αριθμό των διαγωνιζόμενων. Παράλληλα, όμω, στο ίδιο επιστημονικό πεδίο αναμένεται να εισαχθούν υποψήφοι με βαθμολογίε τη τάξη των 4.000 μορίων. Με τα δεδομένα που διαμορφώνονται σήμερα, πτώση βάσεων αναμένεται στην πλειονότητα των τμήματων τη ανώτερη εκπαίδευση εκτό παιδαγωγικών τμήματων και των τμήματων του του Πανεπιστημίου Δυτική Αττική. Αυτό το συμπέρασμα βεβαίω προκύπτει μόνο στην περίπτωση που τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι στον ίδιο βαθμό σχολία με τα περσινά, καθώ στην αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσει αντίστοιχα και άνοδο βάσεων ανατμήμα. Όπω ήδη αναφέρθηκε, η χρονιά θα την πάνω των παιδαγωγικών σχολών που απομονώθηκαν επί διετία σε ένα εξειδικευμένο επιστημονικό πεδίο με αποτέλεσμα να πέσουν θεαματικά οι βάσει εισαγωγή του στα 9.000 κάτω από τη βάση. Τα παιδαγωγικά τμήματα από εφέτο είναι κοντά σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ενώ. Αντίστοιχα, τα επιστημονικά πεδία μειώθηκαν από 5 σε 4. Η παρουσία των παιδαγωγικών τμήματων στο πρώτο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο προδιαγράφει όχι μόνο την άνοδο των βάσεών του, αλλά και την εισαγωγή περισσότερων υποψηφίων σε αυτά. Με το δεδομένο, μάλιστα, ότι η καθιέρωση τη διετού προσχολική αγωγή για τα παιδιά επαυξάνει φέτο τη ζήτησή του. Στην Αναμένεται φέτο ο ανταγωνισμό για το πρώτο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών και τα περιζήτητα τμήματά του, όπω οι νομικέ σχολέ και τα τμήματα ψυχολογία. Στο ρητό επιστημονικό πεδίο και τι επιστήμε υγεία, ο ανταγωνισμό αναμένεται να παραμείνει στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, αυξημένου ιδιαίτερα για τι ιατρικέ, οδοντιατρικέ, φαρμακευτικέ, τα τμήματα χημία και βιολογία. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο των σπουδών οικονομία και πληροφορική θα παρατηρηθούν χαμηλέ βάσει αγωγή σε όλα σχεδόν τα τ ενώ το καθεστώ των μεταγραφών τα προηγούμενα χρόνια βασίστηκε σε οικονομικά κριτήρια δεν πρέπει να το λάβουν οι υπό ψήφοι υπόψη του με τα εφετινά δεδομένα, καθώ έχει προαναγγελθεί ότι την επόμενη χρονιά θα αλλάξει και πάλι. Επιπλέον, ο χάρτη των αντιστοιχείων μεταξύ των τμήματων θέλει προσοχή. Για παράδειγμα, φέτο ένα εισακτέο σε περιφερειακό τμήμα των ΤΕΗ, μηχανολόγων, μηχανικών, δεν θα μπορέσει να έρθει όπω παλαιότερα στο αντίστοιχο τμήμα των ΤΕΙ Αθήνα Υπηρεά, που καταργήθηκαν με τη μορφή του ω ΤΕΗ και έγιναν πανεπιστήμια.